Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς την πολυπόθητη για την κυβέρνηση συνολική συμφωνία, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία δεν κατέστη τελικά δυνατόν να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας για το ελληνικό χρέος. Η κυβέρνηση πλέον αισιοδοξεί ότι ο χρόνος έως το Eurogroup της 15ης Ιουνίου μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές και εκτιμά ότι η αξιολόγηση θα κλείσει μέσα στις 3 επόμενες εβδομάδες. Μια crowdfunding πλατφόρμα, την Act for Greece, υποστηρίζει και υλοποιεί ηλεκτρονικά η Εθνική Τράπεζα σε στρατηγική συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, το Ίδρυμα Ποδοσάκη, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμπολιτών μας να συνεισφέρουν με όποιο ποσό μπορεί ο καθένας στην υλοποίηση έργων αναγκαίων για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνισμό. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί με τη συνεισφορά τόσο φυσικών προσώπων όσο και εταιριών δωρεές ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ για ζεστά σχολικά γεύματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δράσεις για τον πολιτισμό, ερευνητικά προγράμματα και άλλα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες δράσεις, όπως η πρώτη επιπαιδική χαρά για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, αλλά και η δημιουργία 20 δανειστικών βιβλιοθηκών σε σχολεία της Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για το πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση actforgreece.gr. Το 2017 δεν είναι μια ταραχώδης χρονιά μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για το ελαιόλαδο, το οποίο έχει σημειώσει φέτος άνοδο 25%, καθώς η ξηρασία επηρεάζει τους μεγάλους παραγωγούς της λεκάνησης Μεσογείου. Η παραγωγή στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Τινησία και σε μικρότερο βαθμό στην Ισπανία αναμένεται να σημειώσει, σύμφωνα με τους Financial Times, απότομη πτώση φέτος. Η συρρήκνωση της προσφοράς χιλιάδων των τιμών έχουν περιορίσει την ευρωπαϊκή ζήτηση για ελαιόλαδο, με τις αντίξωες καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν την παραγωγή με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι και οι ειδικοί στην αγροτική παραγωγή. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το Γενικό Δίκτυο Μόρα κυμαίνεται σε 774,24 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,81% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.